Έκταση 250 περίπου στρεμάτων που έκαψε, χαμηλή θαμνόδι βλάστηση από κέντρα και πυξάρια, σημεία με αναγέννηση μαύρης πέυκης μαζί με μερικές δεκάδες δέντρα μαύρης πέυκης είναι ο τελικός απολογισμός της πυρκαγιάς στη Βάλια Κάλτα. Ο απολογισμός αυτός μαζί με λεπτομέρειες για το ιστορικό της πυρκαγιάς από την έναρξή της, την αντιμετώπιση της μέχρι και την κατάσβεση γίνεται από τον αντιπύραρχο δασολόγο Κωνσταντίνο Δαλάτση περιφερειακό εκπρόσωπο του περιοριστικού σώματος Υπήρου που απέστειλε ένα ενδιαφέρον σημείωμα με το ιστορικό της πυρκαγιάς και με το σύνολο των πληροφοριών για αυτήν. Όπω αναφέρει ο κύριο Δαλάτση, στο προηγούμενο διάστημα, τόσο κατά την εξέλιξη όσο και μετά την κατάσβεση τη πυρκαγιά, υπήρξαν δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, που μιλούσαν για οικολογική καταστροφή στον εθνικό δρυμό, για ολιγορία και καθυστέρηση στην επιχείρηση, ενώ κάποιοι την παραλήλησαν με την πυρκαγιά στη δαδιά του Εύρου. Έτσι σημειώνει πω επειδή η μόνη εικόνα που είχαν κάποιοι περιοριζόταν σε καπνού ορατού από απόσταση πολλών χιλιόμετρων, θα έπρεπε να έχουν λάβει επαρκή πληροφόρηση από τι καθήλυν αρμόδιε υπηρεσίε. Θα πρέπει να γίνει σαφέ σε κάθε περίπτωση, τονίζει ότι μια έρπουσα πυρκαγιά μερικών στρεμάτων, ακόμη και αν διήρκεσε αρκετά, λόγω των εγγενών ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζει, δεν είναι δυνατόν να συγκριθεί με πυρκαγιέ που κατέκαυσαν χιλιάδε στρέμματα δάσου ή να παρουσιάζεται αυθαίρετα και με ελαφρότητα ω μια ανακόλουθη με την πραγματικότητα καταστροφή. Η έναρξη τη πυρκαγιά στι 20 Ιουλίου στην περιοχή Τσακατούρα αποδίδεται σε πτώση κεραυνού. Η προσέγγιση στο σημείο από τα πεζοπόρα τμήματα έγινε κατόπιν αρκετών ωρών με τις πρώτες δυνάμεις να φτάνουν στο σημείο αργά το βράδυ, οπότε και προσπάθησαν υπό αντίξωες συνθήκες και με κίνδυνο της σωματικής τους ακαιρεότητας να ελέγξουν την πυρκαγιά, η οποία όμως είχε ήδη λάβει διαστάσεις και είχε επεκταθεί. Η περιοχή, αναφέρει ο κύριο Δαλάτση, είναι ιδιαίτερα δύσβατη με μεγάλε κλίσει σε δάφου, βραχώδει εξάρσει και σε συνδυασμό με το γεγονό ότι είχε ήδη βραδιάσει, καθιστούσε την όλη επιχείρηση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Τι επόμενε ημέρε η κατάσβεση συνεχίστηκε με ενίσχυση από δασοκομάντο τη 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, καθώ επίση και με δυνάμει από τι πυροσβεστικέ υπηρεσίε Γρεβενών και Κοζάνη που συνεργάστηκαν υπό τι εντολέ του διοικητή τη πυροσβεστική διοίκηση Υπήρου και του διοικητή τη πυροσβεστική διοίκηση Δυτική Μακεδονία. Ενώ συνέδραμαν κατά διαστήματα από αέρο και ελικόπτερα. Οι επιχειρήσει από αέρο σε περιοχέ με πολύ μεγάλε κλήσει εδάφου έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα, αναφέρει, καθώ η ρήψη νερού από μεγάλο ύψο έχει ω αποτέλεσμα πολλέ φορέ να μετακινούνται κομμάτια από φλεγόμενου κορμού και κουκουνάρια που κατρακυλούν και μεταδίδουν την πυρκαγιά. Παρόλα αυτά, η πυρκαγιά σε λίγε ημέρε κατάφερε να ελεγχθεί στο μεγαλύτερο μέρο τη περιμέτρου. Από τι επίγειε δυνάμει και όλε τι επόμενε ημέρε γινόταν προσπάθειε σταθεροποίηση των φλεγόμενων κορμών για να μην κατρακυλήσουν και μεταδώσουν εκ νέου την πυρκαγιά. Η εν λόγω πυρκαγιά αναφέρει, αν και θεωρείται μικρή ω προ την έκταση που έκαψε αλλά και ω προ την επίδρασή τη στο δασικό οικοσύστημα, αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη σπουδή από την υπηρεσία. Σε πολλά, μάλιστα, σημεία στα οποία κάηκε η παρεδάφια βλάστηση δημιουργούνται ευνοϊκέ συνθήκε για τη βλάστηση των σπόρων του πεύκου και την αναγέννηση της περιοχής. Η φυσική αναγέννηση των δασών αυτών σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και μελέτες ευνοούνται ιδιαίτερα από την πυρκαγιά με τη βασική προϋπόθεση αυτή να γίνεται με συχνότητα πέραν των 30 ετών. Εάν καίγονται τακτικότερα, τότε οδηγούμαστε σε υποβάθμιση του οικοσυστήματος λόγω κυρίως της καταστροφής της φυσικής αναγέννησης και της έκπλησης του εδάφους, αναφέρει ο κύριος